και αυτή την περιοχή και την πόλη πάρα πολλές φορές και τη Μεγαλόπολη αρκετές, με την προηγούμενη ειδικότητά μου σαν γραμματέα στον τομέα ενέργειας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και βεβαίως την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα σαν καθηγητή σε θέματα ενέργειας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο πλαίσιο των νοσοκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ και στο δρόμο της διεκδίκησης της Προεδρίας του Κόμματος, ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος Χάρης Δούκας βρέθηκε στην Τρίπολη. Ο κύριος Δούκας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Τρίπολης Κώστα Τσιούμη και στη συνέχεια έκανε βόλτα στην πόλη και τέλος μίλησε σε φίλους και μέλη του κόμματος στην πλατεία Άρεως. Και ξέρω πολύ καλά, έχω παρακολουθήσει τη μετάβαση συνολικά στην περιοχή, την απολιγνητοποίηση που δεν ήταν βεβαίως μία πράσινη μετάβαση, αλλά ήταν μία βίαιη και άδικη μετάβαση που στόχο είχε να εξυπηρετήσει συμφέροντα λίγων μεγάλων ενεργειακών εταιριών και το φυσικό αέριο. Αλλά πριν πω κάθετα σε αυτά τα θέματα, ξεκινάω με τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από 90 ημέρες, έχουμε εκλογή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, στις 6 του Οκτώβρη. Και δεν είναι απλώς μία κάλπη για να αλλάξουμε ηγεσία, για να παραμείνει η ηγεσία σε ένα κόμμα, αλλά είναι μία κάλπη εθνικών διαστάσεων, διότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει, έχει ιστορική ευθύνη, να αποτελέσει ξανά την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης που θα αλλάξει την πορεία στη χώρα. Και αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε συνθήκες ανατροπής. Συνθήκες ανατροπής, διότι όπως έδειξαν και οι τελευταίες εκλογές, οι ευρωεκλογές, τα μηνύματα είναι δύο. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, γύρισαν την πλάτη στην πολιτική και στους πολιτικούς. Πάνω από 1 εκατομμύριο γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 1 εκατομμύριο στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες που έγιναν και 100.000 ψηφοφόροι μας γύρισαν την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με αποτέλεσμα ενώ ποσοστιαία να έχει κάποια μικρή αύξηση από όλους τους αριθμούς, λιγότεροι συμπολίτες μας να έχουν έρθει να μας ψηφίσουν. Και επειδή με ρώτησαν και καθώς ερχόμουν εδώ διάφορα ερωτήματα, τα απαντάμε όλα ένα-ένα. Πρώτο ερώτημα, έπρεπε να γίνει τώρα κάποια διαδικασία για να ξεκινήσει η προσέγγιση, να συζητήσουμε τι φταίει και να πάμε σε εκλογή από τη βάση του Πρόεδρου, ή έπρεπε να συνεχίσουμε όπως ήμασταν την ανάλυση που θα έφτανε μέχρι την παράλυση? Η απάντηση είναι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Στη Γαλλία πριν 2 χρόνια υπήρχε η ίδια συζήτηση και έλεγαν τότε το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κόμμα της Αριστεράς μήπως πρέπει κάτι να αλλάξουμε, διότι ο Μακρόν με τις μεταρρυθμίσεις του σε πολλά εισαγωγικά που αρέσουν πάρα πολύ και σε εγχώριους μεταρρυθμιστές στη δεξιά, αλλά όχι μόνο, κατάφερε να απορριθμίσει την αγορά εργασίας, κατάφερε να κλείσει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάφερε για να εκτινάξει την ανάπτυξη να δημιουργήσει νέα προβλήματα ανεργίας και νεόπτωχους. Η ανάπτυξη εκτινάχθηκε, όμως ο κόσμος δεν την είδε στις τσέπες του και έτσι η Λεπέν πήρε 70% της εργατικής τάξης, η ακροδεξιά δηλαδή, και 50% των χαμηλόμισθων. Όλα αυτά ενώ τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας άρχισαν πάρα πολύ συζητώντας και χρειάστηκε μετά ένα άρον-άρον μέτωπο για να σωθεί η δημοκρατία στη Γαλλία. Η δημοκρατία σώθηκε, είναι πολύ δύσκολο να πεθάνει, αλλά τώρα είναι σε αδιέξοδο, διότι δεν ήταν ζυμωμένα τα πράγματα, δεν είχαν αποφασίσει γιατί ενώνονται και πού θα πάνε τη χώρα, δεν έχουν τα πρόσωπα για να ηγηθούν και μπορεί να καταλήξουν τελικά να κάνουν και ξέπλυμα στο Μακρόν, γιατί ακριβώς δεν άλλαξαν τα κόμματά τους. Αντίθετα, λίγο πιο πάνω στην Αγγλία, ο Στάρμερ στους εργατικούς είπε το εξής: «Ο Κόρμπιν ένα βήμα πίσω. Όλοι όσοι δηλητηριάσατε, λειτουργήσατε σφιχτά, κλειστά, με παρέες, ένα βήμα πίσω. Το κόμμα αλλάζει, το κόμμα ανοίγει, το κόμμα εξυγχρονίζεται, ανανεώνεται και άλλαξε τους εργατικούς». Και μετά βγήκε και είπε: «Εμείς αλλάξαμε τους εργατικούς, αλλάξαμε το κόμμα μας, το αποδείξαμε, ελάτε να αλλάξουμε τη χώρα». Και με σύνθημα «Change now», αλλαγή τώρα, Ανδρέας Παπανδρέου μετά από τόσα χρόνια ακόμα εμπνέει στην Αγγλία, σάρωσαν. Σάρωσαν και νίκησαν τους συντηρητικούς 14 χρόνια μετά και πέτυχαν μια πολύ μεγάλη νίκη. Και αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ποια δηλαδή?
πρέπει να προσπαθήσουμε με μεγάλη ταχύτητα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα, να δημιουργήσουμε ένα συμμετοχικό σοκ. Αυτό είναι η εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Να συζητήσουμε τα θέματα ανοιχτά, καθαρά, να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα και να πείσουμε ότι θα αλλάξουμε πρώτα εμείς για να αλλάξουμε τη χώρα. Δεύτερο ερώτημα. Διότι υπάρχουν και κάποιοι μεταρρυθμιστές που μας έλεγαν ότι η κυβέρνηση αυτή του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη πάει πάρα πολύ καλά. Ότι μεταρρυθμίζει, ότι προχωράει με μεγάλη ταχύτητα την ανάπτυξη, ότι έχουμε έκρηξη ανάπτυξης και ότι όλα βαίνουν καλώς. Να απαντήσουμε. Είναι φιλοσοφικής η ανάπτυξη αυτή, διότι είναι πρωτοφανής η υπερσυγκέντρωση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίρνουμε ένα ξεροκόμματο. Και όταν μας το πετάνε, πρέπει και να χειροκροτάμε. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είμαστε εποχή μνημονίων. Έχονται πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια. 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, άλλα τόσα από σχηματοδοτούμενα προγράμματα, άλλα τόσα από χαμηλότοκα δάνεια, όχι τα δικά μας, Ευρωπαϊκών Τράπεζων, από Ευρωπαϊκές Τράπεζες, και όλα αυτά καταλήγουν σε μία ανάπτυξη η οποία είναι άδικη και βίαιη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ενώ συζητάμε για 32 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να γίνει σχολεία, έργα ανθεκτικότητας, έργα υποδομών και φράγματα και άλλα θέματα ίδρυψης και άδρυψης για τα νερά, για τον πρωτογενή τομέα, για υποδομές, γίνεται μολ, γίνεται πράσινο ουρανοξύστες, γίνεται καζίνο και το διαχειρίζονται οι τράπεζες. Το μεγαλύτερο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης το διαχειρίζονται οι τράπεζες. Τονίζω τις τράπεζες, διότι όπως σας θυμάστε φάγαμε 4 μνημόνια ή 5 και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών από δικά μας χρήματα και οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν κέρδη και υπερκέρδη και έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια. Και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι που τις πτώχευσαν και φάγαμε τα μνημόνια, συνεχίζουν και παίρνουν υπερπόνους, μοιράζουν μερίσματα και σε εμάς, ξέρετε, δίνουνε ληστρικά επιτόκια και αναγκαζόμαστε όλοι εμείς να κοκκινίζουμε τα δάνειά μας, να βρίσκουμε πελάδες, να χάνουμε περιουσίες για να τα παίρνουν τα funds, επενδυτές. Όλη η ανάπτυξη της νέας δημοκρατίας είναι τα funds. Funds στα νοσοκομεία, funds στην ασφάλεια, στην υγεία, το ίδιο fund. Αυτό δεν έχει να γίνει πουθενά, σε καμία άλλη χώρα, μόνο σε δικαιοκρατικές χώρες. Fund δηλαδή νοσοκομείο, fund ασφαλιστική εταιρεία, fund στην παιδεία. Ξέρετε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για την παιδεία. Να μεταρρυθμίσουμε, λέει, την παιδεία. Να πούμε ένα αριθμό. Στην Ελλάδα δίνουμε για την παιδεία 3,8% του ΑΕΠ. Είμαστε πάτος, το χαμηλότερο. Γι' αυτό και 6 του Οκτώβρη η διαδικασία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Διότι όλοι λέγαμε, το λέγατε κι εσείς, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ότι δεν πάει άλλο. Ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναχτιστεί, να ξαναβρει την επαφή του με τον κόσμο, ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε ρόλο, λόγο και ευθύνη, να είσαστε όλοι ηγέτες στον τομέα της παρέμβασής σας. Αυτή είναι η ευκαιρία. Μετά τις 6 του Οκτώβρη δεν θα έχουμε ξανά ευκαιρία. Οπότε το δίλημα είναι ένα. Θέλουμε μικρά βήματα που είναι τόσο μικρά που θα μοιάζουν με στασιμότητα, ή θέλουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη? Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και η δυνατότητα είναι όλο το επόμενο διάστημα και παρά τις δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Το ξέρετε πολύ καλά, δώσατε όλοι πολύ μεγάλους αγώνες όλα τα δύσκολα χρόνια, όλη την κρίσιμη περίοδο που χτυπηθήκαμε για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, που πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της επιβίωσης και να ανοίξουμε τον κύκλο της υπέρβασης. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να πιέσουμε όλο τον κόσμο που είναι προοδευτικοί, που είναι δημοκράτες, να ακούσουν τι λέμε, να ακούσουν την κατεύθυνση που τους προτείνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και να δεσμευτούμε όλοι ότι όλη η διαδικασία μέχρι εκεί θα έχει ισονομία, θα έχει κώδικα διοντολογίας, δεν θα δηλητηριάσουμε τις σχέσεις μας,
θα μιλάμε ανοιχτά και καθαρά για όλα τα θέματα και θα φτάσουμε 6 το Οκτώβρη και μετά ενωμένοι στην πρώτη γραμμή όλοι στρατιώτες, όχι στρατηγοί, θα δώσουμε τη μάχη για να ξαναχτίσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη με ψυχή το Πασό. Γυρνάω όλη την Ελλάδα, αλλά πραγματικά η σημερινή παρουσία σας είναι συγκινητική και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι όντως η ελπίδα δεν χαρίζεται, η ελπίδα κερδίζεται και μπορούμε να την κερδίσουμε όλοι μαζί, αν το πιστέψετε. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας σώσει. Δεν υπάρχουν μεσιανισμοί, δεν υπάρχει η αρχή του ενός. Το μοντέλο είναι άλλο. Το μοντέλο είναι συμμετοχικό. Όλοι εσείς πρέπει να ξαναγίνουμε και εμείς, πρέπει να ξαναγίνουμε κίνημα, να πάρουμε το Πασόκ στα χέρια μας, να το δυναμώσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε. Και μπορούμε να το καταφέρουμε. Η σημερινή εκδήλωση δείχνει ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε την ελπίδα σε όλο τον κόσμο της προόδου κόντρα στη συντήρηση. Θα το κάνουμε, έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας, αλλά πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξαναέρθω πολλές φορές, έχω ήδη έρθει, στις περιοχές σας. Θα είμαι εδώ και μετά τις 6 του Οκτώβρη, όπως ήμουν όλη αυτή την περίοδο, και θα συνεχίσω να μάχομαι για δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία και σας καλώ όλους να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες.